Arnos Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Ολοκληρώνουμε μαζί το κεφάλαιο 2 με το κομμάτι, την παράγραφο 2-3, προβλήματα. Είναι τα προβλήματα στα οποία μπορούμε, παιδιά, να συναντήσουμε την ύπαρξη της τετραγωνικής ρίζας. Και για αυτό το κομμάτι, απαραίτητη προϋπόθεση, παιδιά, είναι η γνώση του Πυθαγορείου θεωρήματος. Η γνώση του Πυθαγορείου θεωρήματος. Το θεώρημα, όπως με το καλό έχουμε γνωρίσει στην παράγραφο 1-4 της γεωμετρίας, είναι το θεώρημα το οποίο χρησιμοποιείται για αποκλειστικά ορθογώνια τρίγωνα. Είναι το θεώρημα που λέει ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνωσας. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση, παιδιά, για να μελετήσουμε την παράγραφο 2-3 της άλγεβρας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε διδαχθεί, να έχουμε μελετήσει, να έχουμε κατανοήσει το κομμάτι, την παράγραφο 1-4, Πυθαγόριο θεώρημα. Είναι το θεώρημα που, όπως είπαμε, ισχύει και γνωρίζοντας ότι ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο, οπότε εφαρμόζοντας το θεώρημα μπορούμε να υπολογίσουμε κάποια από τις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου που δεν γνωρίζουμε, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι γνωρίζουμε τις άλλες δύο, ή χρησιμοποιείται και κατά τον αντίστοιχο τρόπο, αν δηλαδή για ένα ορθογώνιο τρίγωνο γνωρίζουμε πόσο είναι κάθε πλευρά ξεχωριστά, μπορούμε εφαρμόζοντας το Πυθαγόριο θεώρημα, αποδεικνύοντας ότι ισχύει το Πυθαγόριο θεώρημα, επαληθεύοντάς το με δύο λόγια, να έχουμε αποδείξει ότι το συγκεκριμένο τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση του Πυθαγορείου θεωρήματος, που, όπως βλέπετε, παιδιά, μέσα από το Πυθαγόριο θεώρημα γίνεται παράλληλα επανάληψη και στις ρίζες, την τετραγωνική ρίζα. Αν φερειπίν εμείς έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, όπου δεν γνωρίζουμε πόσο είναι η υποτείνωσά του, αν εφαρμόσουμε το Πυθαγόριο θεώρημα παίρνοντας την υποτείνωση στο τετράγωνο να ισούται με τη μία κάθετη πλευρά στο τετράγωνο συν την άλλη κάθετη πλευρά στο τετράγωνο, άρα τελικά προκύπτει ότι χ στη δευτέρα ίσον 5 στη δευτέρα 25 και 12 στη δευτέρα 144, άρα το χ στη δευτέρα ισούται με 169. Ποιος αριθμός στη δευτέρα μας κάνει 169, προφανώς είναι το 13, έτσι. Γιατί αν πούμε εμείς 13 στη δευτέρα δεν μας κάνει 169, εντάξει. Άρα για να βρούμε ουσιαστικά το χ είναι η τετραγωνική ρίζα του 169, δηλαδή είναι το 13. Ναι, Βαγγέλη, και το μείον 13 όντως έχεις δίκιο. Και μείον 13 να πούμε στη δευτέρα πάλι κάνει 169. Αλλά τι θα πούμε σε αυτήν την περίπτωση? Ότι η πλευρά του τετραγώνου ενδέχεται να είναι μείον 13 εκατοστά. Θα πούμε δηλαδή σε ένα μαραμπό, καλησπέρα, θέλουμε μία σανίδα, ένα κομμάτι ξύλο, μία σανίδα με μήκος μείον 13. Γίνεται? Δεν γίνεται. Στη γεωμετρία, παιδιά, όλα τα μεγέθη είναι θετικά. Έτσι. Άρα βλέπετε, παιδιά, πώς εφαρμόζεται η τετραγωνική ρίζα, πώς συναντάμε την τετραγωνική ρίζα μέσα από την εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος. Άρα, χοντολογής. Γνωρίζοντας με το καλό την παράγραφο 1-4, έχοντας διδαχθεί και κατανοήσει το 1-4 Πυθαγόριο θεώρημα, η παράγραφος 2-3 προβλήματα από το κομμάτι της άλγεβρας είναι μια απολαυστική συνάντηση, ένα απολαυστικό σημείο, μια απολαυστική παράγραφος που μπορούμε να δούμε σε τι είδους προβλήματα μπορούμε να συναντήσουμε τους άρρητους αριθμούς και φυσικά την τετραγωνική ρίζα μέσα από προβλήματα, κυρίως μέσα από εφαρμογές του Πυθαγορείου θεωρήματος. Να έχετε υγεία, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε πάντα καλά και οτιδήποτε θελήσετε, οι δάσκαλοί σας είναι πάντα δίπλα σας ανά πάσα στιγμή. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.